Αρχαίο γεωπολιμερές, λιωμένο. Πρέπει να ήταν κάτι αρχαίο οδός εδώ. Κοίτα. Το λιωμένο το γεωπολιμερές εδώ με ξεπερνάει. Είναι ακραίο. Πες να είναι από τα πιο ακραία που έχουμε βρει. Καλησπέρα, είμαστε εμείς στην Brighton the Magpie. Έχουμε έλθει στο ναό του Ομβρίου Διός και του Προοψίου Απόλλωνος στον Ημιτό, στο Κοροπή. Για να φτάσουμε στο μέρος αυτό, κοπιάσαμε πάρα πολύ. Έχει μεγάλη κλίση ο δρόμος, παιδιά. Όποιος θέλει να έρθει εδώ, θέλει αρκετό κόπο. Το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει πολύ αν είναι απλό αυτοκίνητο. Αν έχετε κανένα τζιπ, μπορεί να πάει λίγο πιο πάνω, αλλά για απλό αυτοκίνητο το ξεχνάτε. Βρήκαμε στον δρόμο πολλές πέτρες, οι οποίες ήταν λιωμένες από κάποια πυρκαγιά. Όπως λέει και ο Παυσανίας, γιατί στη μαρτυρία αυτού βασιζόμαστε κυρίως. Οι πέτρες λοιπόν που είδαμε, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι γεωπολιμεροί. Αποτελούμενα από πολλές μικρές πέτρες, συγκολλημένες φυσικά όπως πάντοτε, με κάποιο αρχαίο υλικό. Η διαφορά είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πέτρες αυτές έχουν λιώσει από κάποια πυρκαγιά. Την οποία βέβαια περιγράφει και ο Παυσανίας, αν και εφόσον ήταν η ίδια πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε, παιδιά, ειλικρινά. Για μια ακόμα φορά είναι πολύ λίγες οι μαρτυρίες. Το σίγουρο είναι ότι έχει χτιστεί ο ναός του προφήτου Ηλία πάνω από το ναό του Απόλλωνος. Υπάρχουν σκόρπιες πέτρες αρχαίες παντού, οι οποίες εμφανώς έχουν καεί. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Το μέρος, βέβαια, όπως πάντα, είναι ειδηλιακότατο. Πάμε στο ναό του Ομβρίου Διός να το δούμε. Καλησπέρα και από μένα, όπως και πάντα η Magpie κοντά σας. Βρίσκομαι ακριβώς εντός του ιερού του Ομβρίου Διός. Όπως βλέπετε είναι εγκαταλελειμμένο και αυτό, αφημένο στην τύχη του. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πέτρωμα που, όπως και σε άλλα ιερά, έτσι μοιάζει σαν λιωμένο, αρκετά αλλοιωμένο, αλλά πιο πολύ λιωμένο, και μου κάνουν εντύπωση και οι πέτρες που συναντήσαμε σε όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή είναι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Βέβαια, ο Παυσανίας και κάποιοι αρχαίοι περιηγητές αναφέρουν ότι καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 6ο αιώνα π.Χ. και ανακατασκευάστηκε ή έστω ξεκίνησε να ανακατασκευάζεται περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι πολύ παράξενο. Βέβαια, φαίνεται ότι είναι αρκετά παλαιό. Μου θυμίζει πάρα πολύ το ιερέο του Άργους που έχει πάλι αυτό το σαν λιωμένο, σούπερ διαβρωμένο πέτρωμα. Παράξενα πράγματα. Όπως βλέπετε, εντάξει, η αλλίωση είναι τραγική. Ακριβώς απέναντι μου είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, το οποίο φυσικά εννοείται έχει χτιστεί επάνω στον ναό του Προόψιου Απόλλωνος. Και μάλιστα είχε χτιστεί παλαιοχριστιανική βασιλική, όπου μετά γκρεμίστηκε, την γκρέμισαν, δεν ξέρουμε τι συνέβη, και από πάνω από αυτό είχε χτιστεί το τωρινό εκκλησάκι. Βέβαια, στην είσοδο του ναού βλέπεις κάτι από μινάρια, από κολόνες, τις οποίες μάλλον τις είχαν λαξεύσει οι παλαιοχριστιανοί, τις έχουν κάνει τετράγωνες, μπορεί να ήταν από μινάρια ίσως του ναού του Απόλλωνα. Κανείς δεν ξέρει. Σας είπα, είναι πάρα πολύ αλλοιωμένα τα πράγματα εδώ πέρα. Είναι ένα πάρα πολύ παράξενο σημείο. Δηλαδή ανεβαίνεις όλη αυτή τη διαδρομή, εντάξει, ψιλοπεθαίνεις, σου βγαίνει η γλώσσα. Στην κορυφή βλέπεις αυτό το πράγμα που μοιάζει σαν πολύ μικρό κρυφό οροπέδιο, αν βγάζει νόημα. Και επίσης βλέπουμε γύρω χτισμένα σπιτάκια. Τώρα πώς έρχονται εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι, πώς τα χτίσανε, πώς κουβαλάγανε τα οικοδομικά υλικά. Εκτός αν υπήρχαν και άλλα αρχαία εδώ πέρα, που σίγουρα θα υπήρχαν, γιατί οι πέτρες που
είδαμε εδώ γύρω τριγύρω φαίνονται πάρα πολύ παλιές, τα χρησιμοποίησαν ως οικοδομικά υλικά. Ή έστω ίσως τα πιο παλιά σπιτάκια που βλέπουμε. Μπορεί να υπήρχαν στάνες, ξέρετε. Παλιά οι βοσκοί παίρνανε κομμάτια από τους αρχαίους ναούς ή ακόμη τρίβανε και τα ίδια τα μάρμαρα για να φτιάξουν ασβέστη, να ασβεστώνουν έτσι μάντρες και τέτοια που φτιάχνανε για να βάζουν τα πρόβατα μέσα. Τώρα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να υπήρχε. Πάντως μου κάνει πολύ εντύπωση ότι υπάρχουν σπιτάκια γύρω-γύρω και λίγο πιο πάνω υπάρχει κάτι σαν κατάλοιπο πάλι από αρχαίο κτίσμα, κάτι. Μήπως ήταν κάποιο τάφος. Και εδώ έχουν κάνει ένα σταυρό. Γεια. Πετάξαν οι άλλοι και το Amita Motion κάτω. Τι λέω. Τι σου λέει εδώ αυτό. Ποιος ξέρει τι έχουν διαδόθει. Είδα δεξιά η σιγιά, πώς τη βλέπεις. Γι' αυτό. Εγώ πιστεύω εδώ είναι. Εδώ είναι. Έλα εδώ να δεις μια πετρούλα ωραία. Γεωπολιμερές, παλιά. Σκόρπιες είναι εδώ, σε όλο το λόφο. Άλλο ένα παράξενο που είδαμε είναι εκείνες οι περίεργες σαν κοτρώνες μεγάλες όπου έχουν φτιάξει και μασβέστη έναν λευκό σταυρό. Φαίνεται λες και εκεί υπήρχε κάτι που τις τράβηξαν, τις βάλουν από πάνω. Μήπως υπήρχε κάποιο πηγάδι, γιατί υπάρχουν αναφορές από τον Παυσανία ότι υπήρχε κάποιο πηγάδι εδώ, όπως και κάποιος εκτός βωμός ή κάποιο είδους μαντίο, ίσως, εφόσον πρόκειται για τον ναό του Απόλλωνα, ο οποίος θεωρείται και μάντης, έτσι. Τώρα ενεργειακά εδώ πέρα θα έλεγα περισσότερο αρνητική παρά θετική ενέργεια. Ίσως επειδή έχει χτιστεί επάνω σε αρχαίο ναό, εκκλησία και μετά γκρέμισαν την εκκλησία, την παλαιοχριστιανική και βάλανε και άλλη εκκλησία από πάνω. Ξέρετε, όλα αυτά λιώνουν κάπως τις ενέργειες του χώρου. Νιώθω σαν να υπάρχει κάτι θυμωμένο εδώ πέρα, κάτι που δεν μπορεί να ησυχάσει. Βέβαια, η διαδρομή και η θέα εννοείται σε ανταμείβει με το παραπάνω. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, αν και εφόσον μπορείτε, έτσι, γιατί μιλάμε για μια διαδρομή αρκετά μεγάλη και με πολύ κλίση. Από παρανορμάλ κατάστασης δεν είδα ούτε στο EMF μου ούτε κάτι. Ποιος ξέρει όμως τι γίνεται εδώ πέρα όταν πέσει το σκοτάδι. Εμείς φυσικά δεν θα μείνουμε εδώ, διότι έχουμε να κάνουμε όλο αυτό το δρόμο και είναι κάπως επικίνδυνα, οπότε σίγουρα θα φύγουμε πριν νυχτώσει. Έχει νερό ακόμη. Γιατί να μην. Το πηγάδι είναι, ρε παιδί, γιατί να μην. Κάποια είναι ξερά. Αυτό έχει πάντως. Μόλις κατεβήκαμε από το βουνό, μας βλέπετε σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο. Δυστυχώς έπρεπε να φύγουμε γρήγορα-γρήγορα, διότι όσο πέφτει το σκοτάδι γίνεται και δύσκολη και η κατάβαση. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά στις πέτρες, τις παράξενες, τις λιωμένες, η αλήθεια είναι ότι τις έχουμε ξανασυναντήσει σε πολλά σημεία. Ακριβώς τέτοιες πέτρες είδαμε σε όλη τη διαδρομή, όπως και στον ίδιο τον ναό του Ομβρίου Διός. Και ο ίδιος ο Παυσανίας λέει ότι είχε γίνει πυρκαγιά και ότι είχε καεί ο ναός. Μήπως τελικά όλες αυτές οι πέτρες λιωμένες που βλέπουμε από εδώ και από εκεί είναι από τέτοιου είδους καταστροφές, πυρκαγιές. Έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι βρήκαμε και κάποιες εικόνες στο ίντερνετ το πώς γίνονται κάποιες πέτρες όταν έρθουν σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Φαίνεται λες και λιώνουνε. Παραμένει ναι μεν πέτρα, αλλά φαίνεται αυτά νερά, ξέρετε πώς είναι και η λάβα. Βέβαια, εκεί πάνω δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο είδους ηφαίστειο, έτσι. Το ηφαιστειακό πέτρωμα νομίζω έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τις πέτρες που είδαμε. Αλλά κι αν όντως είχε γίνει κάποιο είδους καταστροφή, η οποία
προφανώς αποκρύπτεται για κάποιους λόγους. Είπαν ότι ήταν μια φυσική καταστροφή και ήταν κάποιο είδους γιγαντιάς καταστροφής η οποία έλειωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Κάτι σαν λέιζερ. Για φανταστείτε σε τι θερμοκρασία περιήλθε όλος ο τόπος και κάηκαν οι πέτρες, λιώσανε, κάηκαν τα δέντρα. Εάν θυμόσαστε στο επεισόδιο επάνω στην Πεντέλη, σας βάζω και το link εδώ πέρα για όποιον δεν το έχει δει, που ο Mr. Bright είχε τσεκάρει κάτι περίεργο σαν κορμούς πετρωμένους. Μήπως είχε γίνει κάτι παρόμοιο και εκεί πέρα. Πάντως, αν πάρουμε και από τα αρχαία χρόνια, σου λέω ότι είχαν γίνει και κατακλυσμοί, περίεργες πυρκαγιές, οι οποίες καταστρέφανε ναούς. Μπορεί να καεί ένας μαρμάρινος ναός. Σε τι θερμοκρασία έπρεπε να περιέλθει ο ναός για να λιώσει, να γίνει σαν γυαλί? Υπάρχουν τέτοια ευρήματα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Παιδιά, ψάξτε το, υπάρχουν πολλές εικόνες και πολλά αλήματα στο ίντερνετ, ακόμη και στο Google. Αυτά λοιπόν από μας. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Είστε πανιδίν και τσαου!